Καλημέρα, παιδιά. Βρισκόμαστε εδώ στο Τριάσιο. Έχουμε τον κύριο Γαλανόπουλο. Αυτό το πράγμα το οποίο έχω δει εγώ με τα μάτια μου και εδώ αλλά και στα άλλα νοσοκομεία είναι ότι οι Έλληνες γιατροί, όπως επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό, κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση χωρίς να έχει όλα τα όπλα στα χέρια του. Ο κύριος Γαλανόπουλος είναι αρμοδιότερος από μένα να σας τα πει. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ερωτήσεις και φυσικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη η κουβέντα την οποία κάναμε πριν βγούμε στον αέρα. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς ή εγώ? Εσύ Δημήτρη, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ερώτηση οπωσδήποτε. Για πάμε. Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς και πάω εγώ μετά. Όχι, εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το πάρα πολύ απλό που ρωτάει όλος ο κόσμος αυτές τις μέρες. Απόθεμα σε μάσκες, απόθεμα σε γάντια, απόθεμα σε αναλώσιμα χρήσιμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπάρχουν, κύριε Γαλανόπουλε? Ή εξακολουθεί να είναι θολό το τοπίο? Μια μικρή διόρθωση. Είμαι Γιάννης και όχι Γιώργος, αλλά πάμε στο σημαντικό που είναι η ερώτησή σας. Προστατευτικά μέτρα, δηλαδή μάσκες, γάντια, ειδικές στολές, προστατευτικά για τα μάτια υπάρχουν ακόμα, αλλά γενικά σε όλα τα νοσοκομεία είναι σε περιορισμένες ποσότητες. Καταλαβαίνετε ότι όταν οι ποσότητες είναι περιορισμένες, το έργο του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού δυσχεραίνεται, με αποτέλεσμα και πολλές φορές να αυξάνεται η επικινδυνότητα για τους υγειονομικούς, αλλά και να μην γίνεται η δουλειά όπως πρέπει. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει διαδικασία αποστήρωσης, ας πούμε, μασκών ήδη χρησιμοποιημένων και στο δικό σας το νοσοκομείο? Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δει σε άλλα, αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Να αποστηρώνονται δηλαδή ήδη χρησιμοποιημένες μάσκες λόγω της έλλειψης που υπάρχει? Όχι. Αυτές οι μάσκες είναι μίας χρήσεως, δεν μπορούν να μπουν σε διαδικασία τέτοια, δεν είναι πάνινες, δεν είναι φασμάτινες, είναι μίας χρήσεως υλικά που πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Έτσι. Αλλά μιας και το θίξατε, να πω μισή κουβέντα ότι και στη χτεσινή κινητοποίηση που κάναμε στο Υπουργείο Υγείας, που δυστυχώς δεν μας δέχτηκαν οι υπουργοί λόγω κορονοϊού, λέει. Άλλωστε αυτό συζητάμε. Ένα από τα αιτήματά μας είναι να δοθεί τώρα απλόχερα όσο χρειάζεται υγειονομικό υλικό προστατευτικό για να μπορεί να γίνει η δουλειά μας. Γιατί εμείς είμαστε στρατιώτες και θα πέσουμε στη μάχη αν χρειαστεί, αλλά πρέπει να έχουμε και στοιχειώδη όπλα για να τη δώσουμε. Δεν έχετε δηλαδή στοιχειώδη όπλα? Συγγνώμη, Ανδρέα. Δεν έχετε στοιχειώδη όπλα, αυτό μας λέτε? Υπάρχει υλικό, αλλά είναι σε περιορισμένη ποσότητα. Εκείνο που δεν έχουμε είναι επαρκείς αναπνευστήρες σε όλο το σύστημα υγείας. Υπάρχουν μονάδες συντατικής θεραπείας που έχουν δεσμευθεί για τον κορονοϊό, αλλά δεν έχουν εφεδρικά μηχανήματα αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, εφεδρικούς αναπνευστήρες. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού σε όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Λείπουν πάνω από 6.000 γιατροί και περίπου 30.000 συνολικό προσωπικό. Άρα, έχουμε πρόβλημα με τις ΜΕΘ, γιατί έχουμε 560 ΜΕΘ. Κύριε Γαλανόπουλε, οι 2.000 που εξαγγέλθηκαν, καλό είναι να έρθουν. Ναι. Μπορεί να γίνει διαδικασία να ενταχθούν άμεσα στο σύστημα υγείας. Αλλά πρέπει να γίνει με διαδικασίες express, δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο για καμία καθυστέρηση και δεν φτάνουν αυτοί. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ευκαιρία τώρα που συζητάμε να μπει στη μάχη και να επιταχθεί από την κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας, κλίνες ΜΕΘ και νοσηλευτικές κλίνες, αλλά και οι γιατροί που είναι στον ιδιωτικό τομέα και μπορούν και αυτοί να προσφέρουν σε αυτή τη φάση. Αυτό είπε, ότι μπαίνει ολοκληρωτικά και ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Μένει να το δούμε. Απλώς και οι υπουργοί πρέπει να. Αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, αλλά ξέρεις, τουλάχιστον ας γίνει και μια εξαίρεση ως προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να γίνει. Εχθές κάναμε, να το πω και αυτό, την πρώτη κινητοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που γίνεται από υγειονομικούς μέσα στην πανδημία του κορονοϊού. Ας ξεκινήσει από την Ελλάδα και να πάρει διαστάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαλανόπουλο.